προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα τι είναι και ο 24η Διεθνή Έκθεση τη Αθήνα. Να αρχίσω ευχαριστώντα και τον Πρωθυπουργό και τον Περιφερειάρχη για τα καλά του λόγια και τον Δήμαρχο και βεβαίω την Πέτρα τη Ιδία, η οποία ήταν στο πλευρό μα, η οποία και αυτή απαντούσε σε δύσκολε ώρε. Σε όποιο πρόβλημα είχαμε, προκειμένου να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και να έχουμε μια πετυχημένη 24η προτιμόμενη χώρα την Ιδία. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Ιδία. Άρα λοιπόν, τι έχουμε, το είπε και η πρέσβη, έχουμε καινοτομία, έχουμε υψηλή τεχνολογία, έχουμε βιομηχανία που έρχεται από την Ιδία. Αυτή είναι η νέα Ιδία που δεν είναι μόνο ηλικιακά νέα, αλλά είναι νέα και στο οικονομικό περιβάλλον θα πρωταγωνιστήσει. Οι εκθέτες είναι 1.600 άμεση και έμεση. Πέρσι, θυμίζω, ήταν 1.494. Έχουμε μία αύξηση και αυτή η αύξηση δεν είναι ότι παίρνουν περισσότερο χώρο, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια είμαστε φουλ στον χώρο. Είναι γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από τις νεοφυείς επιχειρήσεις, από τις startups. Αναγκάζεται ο κύριος Φράγκος, ο συνεργάτης μας, να ενημερώσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και να συμμετέχουν ένα τετραήμερο. Άρα αξίζει τον κόπο κάποιον να έρθει και δεύτερη φορά γιατί θα δει άλλες επιχειρήσεις. Είναι ενώ πέρσι ήταν περίπου 120-130 και πάνω από 300. Το περίπτερο 13, η Ιδία φέρνει περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Ευχαρίστησα την πρέσβη της Ιδίας, θα ευχαριστήσω και τον ITPO, είναι το Indian Trade Promotion Organization, που ήταν ο συνεργάτης μας και έφερε αυτές τις περίπου 90 επιχειρήσεις από την Ιδία. Άλλες για πρώτη φορά, άλλες είχαν μια μικρή εμπειρία από τη Θεσσαλονίκη για την προσωπική αγορά, για να δείξουν προϊόντα και υπηρεσίες. Καινοτομία, γεωργία, τουρισμό είναι μερικού από τους τομείς από αυτούς που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις στην Ιδία. Επίσης έχετε μια ειδική αποστολή και έχουν διοργανώσει ένα πρόγραμμα B2B, γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις, ακούσατε από την πρέσβη, γιατί επιχειρήσεις μιλάμε, έτσι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στο παγκόσμιο στερέωμα και θέλουμε να έρθουν σε επαφή και με Έλληνες επιχειρηματίες. Επίσης από την Ιδία θα έχουν το Τομείο Τουρισμού, ηλεκτρονικών και πληροφορικής, επικοινωνίας, τύπου, τεχνολογία διαστήματος όπως είπε, και κορυφαίοι όμιλοι. Ένας από αυτούς που έρχεται και είναι καλεσμένος μας είναι ο κύριος Λούτζα, που είναι το Λούτζα Group, που είναι ένα group το οποίο έχει 150.000 δασκαλώσεις, ένα μέγεθος 150.000 εργαζόμενους και πέρσι έκανε γύρω στα 60 τζίρο, δηλαδή το έργο μιας μικρής χώρας. Μιλάμε ότι η Ιδία έχει και τέτοιου είδους επιχειρήσεις, οι οποίες κυριαρχούν όχι μόνο στην Ιδία, που είναι μια τεράστια χώρα και τεράστια οικονομική δύναμη, αλλά και εκτός αυτή. Οι κρατικές συμμετοχές είναι 18. Οι χώρες αναφέρονται μέσα. Έχουμε το διεθνές αυτό, την διεθνοποίηση που είπε ο πρόεδρος Τάσος Τσίχας, αλλά δεν ξεχνάμε και την μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση στα περίπτερα 2 και 3, με την οργανωτική φροντίδα της Εθνικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Βρίσκονται 43 επιμελητήρια της χώρας, δηλαδή έχουν μια παρουσία, έτσι, μια ποικιλία, αν θέλετε, προϊόντων και υπηρεσιών από όλη την Ελλάδα και μέσα στις 43 επιμελητήρια συμμετέχουν 308 επιχειρήσεις. Προφανώς θα πρέπει να πω ότι σε ξεχωριστά επίπεδα στο επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει περίπου 70-80 εταιρείες, το εμπορικομηχανικό Θεσσαλονίκης έχει άλλες 40-50 εταιρείες, το εμπορικομηχανικό Αθηνών που επίσης και αυτό φιλοξενεί νεοφυείς επιχειρήσεις και το επιμελητήριο ΣΕΡΟ που ήρθε και ο κ. Περιφερειάρχης τώρα που ξέρετε, πάντα κάνει μια καλή παρουσίαση και έχει παραδοσιακά κυρίως προϊόντα. Στο περίπτερο 12, η ψηφιακή Ελλάδα, όπως σας είπα, μαζί με τους σύμβαστε και τα λοιπά, το Στάγιο, το Game Changers και τα λοιπά, θα είναι στο 12, όπου εκεί φιλοξενούμε επιχειρηματικότητα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, χωρίς χρηματοδότησης, αναδεικνύουν το ελληνικό οικοσύστημα. Εδώ τώρα θα έχουν μέσα από μια ειδική πλατφόρμα η οποία έχει στηθεί, αυτό που λέμε επιχειρηματική, η business angels, έτσι, η επιχειρηματική άκρη, να κάνουν ραντεβού και από την τιμόμενη χώρα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο, με τις ιδέες των νέων παιδιών, που κυρίως είναι νέα παιδιά, με τις startups. Εκτός από το σμόκρι για την καμπάνια που ξεκινήσαμε και συνεχίζει και φέτος που θα σας πω μετά, για πρώτη φορά, όπως είπε ο πρόεδρος, έχουμε 5G. Τι είναι το 5G, είναι το νέο, κ. Ζαφούνη, λέω δύο λόγια, είναι το 5G. Το 5G είναι το νέο δίκτυο το οποίο θα κυριαρχήσει μετά από δύο χρόνια σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν συσκευές. Πρώτη φορά έρχονται στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και θα δούμε συσκευές. Πώς μπορεί ο κόσμος να δει τι είναι το 5G. Σήμερα τα καλύτερα κινητά είναι γύρω στα 200 MB ταχύτητα. Έτσι, όταν μιλάμε για 5G, μιλάμε για 1 γίγα. Δηλαδή 100 φορές περίπου ταχύτερο. Άρα, πώς μπορεί κάποιος, επειδή δεν υπάρχουν συσκευές και
συσκευές που έχουμε όλοι δεν υποστηρίζουν 5G, μπορεί να μπαίνουν μέσα στο Wi-Fi, αυτό θα το Wi-Fi της έκθεσης, αυτό θα τρέχει στα περίπτερα 13 κατηγορίες χώρες, 12 και σε κάποιους στο περίπτερο 15 και σε κάποιους χώρους γύρω από αυτό, και εγώ είναι που το κάνουμε στη συνεργασία στην ειδισπιτόμετρα για να βλέπουμε πόσο γρήγορα τρέχει και θα μπορεί να έχει την ευκαιρία του 5G. Επίσης, καλύπτουμε μια ευρεία και άμα ενδιαφερόντος, μηχανοκίνηση, ενέργεια, γαστρονομία. Η ενέργεια είναι στο περίπτερο 10, που είναι πάντα το χρηματικό σαλόνι. Μας απασχολεί η αυτοκίνηση, 5 εταιρείες με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι το μέλλον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μάλιστα θα δείτε και ένα τουκ-τουκ το οποίο φέραμε. Θα είναι κάτω, είναι το μεταφορικό μέσο στην ευρεία και για ταξί, το οποίο όμως είναι ηλεκτρικό. Θέλουμε να είναι και ηλεκτρικό στο κλίμα. Είναι κάτω, διαπέμπτο, θα το δείτε ηλεκτρικό τουκ-τουκ. Επίσης, το αφιέρωμα Ακαδημία είναι για τα πανεπιστήμια. Συμμετέχουν σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, παρουσιάζουν τα προγράμματά τους, παρουσιάζουν και επίσης έχουν στήσει ένα χώρο παρουσιάσεων όπου θα δείξουν θεματικές ενότητες που αφορούν βιοτεχνολογία, τεχνολογία των τύπων, ιατρική, οικονομία, εκπαιδευτική ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ό,τι αποσχολεί και ό,τι έρχεται στο μέλλον. Και επίσης θα γίνει ένα workshop για το job dating, δηλαδή τεχνικές αναζήτησης για τα νέα παιδιά που θέλουν να βρουν δουλειά. Θέλω να σας πω επίσης ότι ο δημόσιος τομέας, επειδή έγιναν κάποιες ερωτήσεις, ο δημόσιος τομέας καλύπτει κάτω από το 10% του εκθεσιακού χώρου, περιορίζεται στο περίπτερο 15% στην Υπουργή Εθνικής Άμυνας και είναι στο περίπτερο 1%. Άρα στα 17 περίπτερα το 1% είναι ο δημόσιος τομέας. Επίσης, να σας πω ότι για πρώτη φορά, αν εξηγούσε, βέβαια, εκείνο άλλαξε, για πρώτο συνεργάτη, για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Εθνική Εκθέση Θεσσαλονίκη ένα νέο τομέα οικονομική δραστηριότητα που είναι η κάναβη. Κάναβη έξπο για φαρμακευτική, για ιατρική, για βιομηχανική χρήση είναι κάτι το οποίο ανήκει περίπου 80 εταιρείες στο περίπτερο 2 στον όροφο και ειδικές παρουσιάσεις για ό,τι αφορά την κάναβη. Στο κομμάτι τώρα της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης έχουμε μια σειρά γεγονότων. Ξεκινάω από την δικαστική έκθεση ειδών καλλιτεχνών με το MOMUS, δηλαδή στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, επειδή τη συνδικού χορού με Bollywood Dance από την Κέλλη Στασινού, το αφιέρωμα στον κινηματογράφο της Ινδίας. Κινηματογράφος της Ινδίας είναι διάσημο στο κοινό της Ινδίας, αλλά και εκτός της Ινδίας. Να αποθεί και ένα σπερινάκι, μαζί με το φεστιβάλ κινηματογράφου, παράσταση χορού εδώ σε αυτή την αίθουσα παραδοσιακού ειδικού χορού, ενημερωτική μερίδα την οποία διοργανώνουμε για εξαγωγές και πρωτογενού τομέα στην Κίνα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και επίσης στο περίπτερο 12 το Innovation Hub, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανάλυση επιχειρηματικών πρακτικών για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Το Demo Day Event, το οποίο έχει και μια διάσταση διαγωνιστική, εκεί συμμετέχουν startup, οι οποίες οι 10 καλύτερες από ειδική εκτροφή θα βραβευτούν και θα υπάρχει και ένα έπαθρο συνολικού ύψους 15.000 ευρώ. Επίσης, το Raw Materials είναι για τις startups, οι οποίες ασχολούνται στον τομέα των πρώτων υλών και του ουσιαστικά τους δίνει παραδείγματα business modeling. Ένας κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων επίσης για soft και business δραστηριότητες. Και βέβαια συνεργαζόμαστε με το Demo Day, το οποίο γινόταν σε άλλη εποχή στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαν μέσα στο περίπτερο 12. Το περίπτερο 12 δεν είναι μόνο αυτό που προξενεί τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την τεχνολογία και την καινοτομία, αλλά μεταφέραμε στο περίπτερο 6 ακριβώς για να φιλοξενήσουμε όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες. Το Demo Day τι είναι, συναντιούνται νεοφυείς επιχειρήσεις με επενδυτές αρχικού σχεδίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Άρα είναι πολύ σημαντικό για τις νέες αυτές προσπάθειες. Επίσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα διεξάγεται το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας μέσα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, 7 με 11 Σεπτεμβρίου. Τι λέμε, τεχνολογία στην αγροδιατροφή μαζί με τις startups και τις νέες ιδέες. Διατροφικές προκλήσεις και πώς πηγαίνει σε σχέση με την τεχνολογία ο πρωτογενής τομέας. Το Ελληνοαμερικάνικο Μιλητήριο, μετά την επιτυχημένη παρουσία της των Ηνωμένων Πολιτειών πέρσι, συνεχίζει με παρουσιάσεις από υψηλόβαθμα στελέχη CEO και ανώτατα στελέχη παρουσιάσεις στο Εργατικό Κέντρο Ιωάννης Βεγίδης σε διάφορους τομείς της κοινωνικής επιχειρήν. Επίσης, στο περίπτωμα 15 γίνεται μια εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μια εξαιρετική πρωτοβουλία για το e-brain. Είναι αυτό που συζητάμε, το brain drain, αυτό τα μυαλά που φεύγουν έξω. Γίνεται ένα διάλογο, μια συζήτηση εξαιρετική. Το MindSpark, το οποίο έχει καθιερωθεί από γκουρού, αν θέλετε, του business, θα του φιλοξενήσουμε στη Θεσσαλονίκη. 80 καλλιτέχνες είναι στη G-Park, στο καθιερωμένο μέρος της Νότια Πύλη. Φέρνουμε φέτος νέους δημιουργούς, δηλαδή κάνουμε το G-Park Young Artist, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε μια νέα χώρα όπως η
βία για μια νέα χώρα και θέλουμε να η νεολαία να συμμετέχει σε όλο αυτό το γεγονός και επίσης ένα διάλογο μεταξύ βοηθήματος και καθηγού έργου θα γίνει μέσα στον χώρο του ΤΣΥΠΑ. Πολλές ακόμα εκδηλώσεις, δεν αξιόλες, το πρόγραμμα είναι στο φάκελό σας και συγκληρώνεται συνεχώς. Επίσης, δεν ξεχνάμε το κομμάτι της διασκέδασης. Το συναυλιακό πρόγραμμα της ΔΕΡ κάθε μέρα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τον Κοκοράδη, τον Τάσο Οριζόντιο εδώ, ο οποίος θα είναι και ο παρουσιαστής του προγράμματος. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προγραμματική, εξαιρετικά ονόματα, τα οποία κάθε βράδυ για όλα τα ακούστα, έντεχνο, νεανικό, λαϊκό, παραδοσιακό, για όλα τα ακούστα νομίζω ότι ο καθένας θα βρει τον καλλιτέχνη και πλήρω τη μουσική του της αρέσει, που του αρέσει. Δεν είχαμε κάτι τα προηγούμενα χρόνια για τα μικρά παιδιά, 4 με 15. Φέτος λοιπόν, για πρώτη φορά έχουμε ψάξει το πρώτο συναντολιστικό μετράμα, το πιο γνωστό τσίρκο, το οποίο παρουσιάστηκε τελευταία φορά στη ΔΕΘ, όχι στη Θεσσαλονίκη, το 2009. Άρα έχουμε 50 χρόνια μετά, το φέτος το οποίο έχει κάνει μια παραλλαγή και έχει μέσα ειδικά νούμερα. Φακίρι θα έχει, δεν θα έχει κόμπρα γιατί απαγορεύονται τα ζώα, αλλά τα καρτιά θα υπάρχουν και θα διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους αντίστοιχα. Το τσίρκο μετράμα λοιπόν. Επίσης, θα πρέπει λίγο να αναφερθώ στη συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γιατί θα είναι εντυπωσιακή. Εκτός από το cockpit με simulation, με εξομοιωτή για το F-16, θα φέρουμε για πρώτη φορά 14 VR, εικονική πραγματικότητα, όπου μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες. Και τι είναι αυτές οι δραστηριότητες, πτώση, ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Οδηγάει Λέοπαρ, οδηγάει πιλωτάρι Σινού ή Απάτσι. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι μέσα σε υποβρύχιο, οδηγάει υποβρύχιο ή είναι καταπληκτικά αυτά τα VR. Προτείνω να πάτε να δείτε, νομίζω ότι θα πάρτε και μια πρωτοβουλία για τους δημοσιογράφους ήσυχα να τα δοκιμάσετε όλα. Είναι εξαιρετικές οι δραστηριότητες που θα γίνουν εκεί. Επίσης έχουμε το καθιερωμένο ράλι ΔΕΘ, το οποίο είμαστε στην 22η χρονιά. Ξεκινάμε 14 Σεπτεμβρίου η εγχείρηση από την κοινότητα του ΔΕΘ. Φέτος βλέπουμε να έχουμε αρκετά πληρώματα, πολύ περισσότερα σχεδόν οι κάθε από αυτήν θα γίνει η ζητή συνέντευξη τύπου. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι η πρωτοβουλία του ΜΟΚΦΗ πέρσι, μαζί με την συνεργασία με την εταιρεία Κοσπράτος, αγκαλιάστηκε ιδιαίτερα. Νομίζω έχει μεγάλη επιτυχία και φέτος συνεχίζουμε μαζί και ελπίζουμε να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια. Τι κάνουμε τώρα? Ουσιαστικά, επιστέγασμα αυτού ήταν ότι ήρθε η Κύπρο Αυστρίας, η οποία δεν κάνει χάρες και μας έκανε την πρώτη πιστοποιημένη έκθεση smoke free. Παρακινούμε τον κόσμο να έχουμε μία έκθεση απαλλαγμένη από τον καπνό του τσιγάρου. Είναι η δεύτερη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την εταιρεία από την για τη στήριξη. Κάνουμε διάφορες μυσίδες με θετικά μηνύματα που να παρακολουθούμε τον κόσμο και βέβαια στους τουρκούς χώρους απαγόρευση του κάπνισμα. Ξέρετε που κάνουμε τώρα την συζήτηση με την Υπουργή και που βρήκαμε και εμείς με δύο, έτσι, για να απαλλάξουμε και την έκθεση από τον καπνό του τσιγάρου. Τώρα, εισιτήρια. Γενική είσοδος παραμένει ίδια στα 7 ευρώ. Έχουν προβλεφθεί μειωμένες τιμές 5 ευρώ στις καθημερινές όσοι έχουν και 4 με 6, να δώσουν ένα κίνητρο αυτά τα happy hours που κάνουν και διάφορα μαγαζιά. Έτσι, και εμείς στο μαγαζί είμαστε 4 με 6, 5 ευρώ. Επίσης, υπάρχει οικογενειακό εισιτήριο 20 ευρώ για 4 άτομα. Το τσίρκο τώρα θα υπάρχει ένα ενίο εισιτήριο των 10 ευρώ. Πρέπει να σας πω ότι στις συναυλίες δεν υπάρχει κανένα άλλο κόστος. Στις συναυλίες είναι με το εισιτήριο της εισόδου, άρα δεν υπάρχει καμία άλλη επιβάρηση για τον επισκέπτη της έκθεσης. Η μικρή επιβάρηση είναι για το τσίρκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον τσίρκο που κατέβασε το κόστος εκεί που έπρεπε να την κατεβάσει. Υπάρχει ένα ενίο εισιτήριο έκθεση και τσίρκο στα 10 ευρώ, δηλαδή 7 συν 3, 10, εκτός αν κάποιος έχει, δεν ξέρω, κάποιον εκθέτει μια πρόσκληση. Οπότε το εισιτήριο στο τσίρκο θα είναι 5 ευρώ. Και βεβαίως τους τρίτεχνους στην ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική κοινωνία του ιστορικού πολίτεχνους έχουν μειωμένο εισιτήριο και οι ανάπηροι δεν είναι δωρεάν, όπως και η συνοδεία να έχουν κοινωνικό πρόβλημα γιατί χρειάζονται την βοήθεια. Θα πρέπει τώρα να σας πω να ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί αυτά που με μεγαλώνουμε έχουμε συνεργάτες στρατηγικούς και οποίοι μας βοηθάνε στην Ελλάδα. Είναι η βιομηχανία από Παστάτος που υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ΜΟΚΦΗ. Στο επίσημο